Λοιπόν, παιδιά, στο προηγούμενο μαθήμα είχαμε μιλήσει για τις μύες σπονδυλικής στήλης και το είχαμε αφήσει εδώ, στους ηνιακούς μύες. Εντάξει, είχαμε τελειώσει όλους τους οπίσθιους μύες, σχεδόν όλους, και είχαμε μείνει εδώ πέρα που ήταν οι ηνιακοί μύες. Και είχαμε πει συγκεκριμένα ότι οι μύες είναι, τις ράγες είναι επιπολείς, τους είχαμε χωρίσει σε δύο κατηγορίες, τους επιπολείς μύες και εντοβάθη μύες. Οι επιπολείς μύες είναι οι μύες που βρίσκονται στην έξω επιφάνεια, εντάξει, εξωτερικά, οι εντοβάθη βρίσκονται εσωτερικά. Και είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι η εξωτερική επιπολής μύες της ράχης ήταν ο τραπεζοειδής, ο μείζων και ελάστων ρομποειδής, ο ανεκτήρας ομοπλάτης και ο πλάτης ραχίος. Είχαμε πει ο τραπεζοειδής χωρίζεται σε τρεις μοίρες, άνω, μέση και κάτω. Εντάξει. Μείζων και ελάστων ρομποειδής, ακαρθώδης αποφύσης αυγενικών θωρακικών και κατάφυση στο έσω χείλος της ομοπλάτης. Ο ανεκτήρας είναι εδώ πέρα πάνω και ο πλάτης ραχίος κάτω. Το λαγόνιο στο έξω επιφάνεια των πλευρών και καταφύεται ο πλατής ραχίος. Πού καταφύεται, ποιος θα μου πει? Κατάφυση του πλατή ραχίου, πες μου παιδί μου. Κάτω από την άβλακα του δικεφάλου, στο πολύ σωστά, βραχιόνιο στο βραχιόνιο στο. Και έχει σαν συνέπεια τι ενέργεια να κάνει εκτός από έκταση του κορμού? Προσαγωγή, έκταση, υπερέκταση και την έσω στροφή της συνάρθρωσης του ώμου. Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, Νεχάρη, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τους βλέπουμε εδώ πέρα, σας τους είχα δείξει. Τραπεζοειδής, πλατής, μίζων, λάστρο, βοήθεια, ανεκτήρας, ομοπλάτης, κόνα του τραπεζοειδή, η έκφυση και η κατάφυσή του στις τρεις μοίρες. Εντάξει, εικόνα του πλατή ραχιαίου. Εγώ έχω μπει τώρα. Δεν είχα ίντερνετ πριν και τώρα μπόρεσα και μπήκα. Ωραία, τι θες να κάνω, παιδιά. Χριστίνα, τι απλά δηλαδή. Επειδή πήρατε παρουσίες, γι' αυτό. Συνήθως παίρνω και στο τέλος και στη ενδιάμεσα. Έγινε. Α, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Εικόνα του ρομποειδή, μείζων και ελάσσων ρομποειδή, το βλέπουμε. Από πάνω είναι ο ελάσσων, δηλαδή εδώ από κάτω που βλέπετε την εικόνα δεξιά κάτω, από πάνω ακριβώς είναι ο μείζων. Εντάξει. Η ενέργειά του ανάσπαση προσαγωγή στροφή τη ομοπλάτη. Ο ανελκτήρας, το είχατε επιμόνει σας, τα είχατε δει ποια είναι η έκφυση, εγώ αυτό το πιο σημαντικό και ποια είναι η κατάφυσή του. Εκφύεται εγκάρση από φύση α1, α2, α3, α4, στο έσω και άνω χείλος της ομοπλάτης, ανάσπαση της ομοπλάτης. Οι εντοβάθη μνήες, εκτείνοντες και στροφής του αφιένα, σπινοδής κεφαλικός, σπινοδής αφιενικός, βραχή σπονδυλική, μέσα αγκάρθη, μέσα εγκάρση και εκτείνοντες και στροφή της σπονδυλικής στήλης, πληρονοτιαίοι, μία αγκαρθώδης, στροφής και πολυσχηδής. Να το σπινοδεί αφιενικό ή μέσα κάμφι. Η αιρονοτιέη. Αυτό που με ρώτησε πριν από λίγο η κοπέλα, οι τρεις στήλες. Να η έξω στήλη, η μεσαία στήλη και η έσω στήλη. Να τη, εδώ. Να το. Έξω στήλη, λάγωνο πλευρικός. Μέση στήλη, κεφαλικός αφιενικός θωρακικός ή αλλιώς μύκιστος. Μπορεί να το διαβάσετε. Πάλι το ίδιο. Και η έσω στήλη. Σας είχα βάλει κάτι εικόνες λίγο παραπάνω. Η εγκάρση και αγκανθώδη σύστημα. Η μία αγκανθώδης, εντάξει, η πρώτη και δεύτερη μοίρα και η τρίτη μοίρα. Τα κάναμε αυτά, στροφής πολυσχηδής το πρόβλημα. Οι ηνιακοί μύες, σας είχαμε πει, μόνο σας μιλάει. Και είχαμε σταματήσει και στους ηνιακούς. Τώρα πάμε. Μύες του θώρακα. Ποιοι είναι οι μύες του θώρακα? Είναι η μεσοπλεύρη, άρα από την ορολογία καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται στο μεσοπλεύριο διάστημα των πλευρών. Και έχουμε έσω και έξω. Δηλαδή, εδώ έτσι όπως βλέπουμε αυτή την εικόνα, είναι η έξω μεσοπλεύρη μύες. Βρίσκονται εξωτερικά. Εντάξει, εδώ δεξιά κάτω εικόνα, άμα αφαιρέσουμε το στέρνο, θα δούμε εσωτερικά τους μεσοπλεύριους μύες. Εδώ εσωτερικά βρίσκονται και κάποιοι μύες που ενισχύουν, εντάξει, τους έσω μεσοπλεύρους μύες, που είναι οι υποπλεύροι μύες. Και ποιοι άλλοι υπάρχει? Και ο εγκάρσιος θωρακικός, που είναι ή αλλιώς στερνοπλευρικός. Εκτείεται στο στέρνο, το βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το εγκάρσιο θωρακικό, και καταφύεται στην έσω επιφάνεια των πλευρών και των χόνδρων. Τα καταλαβαίνουμε αυτά, παιδιά, κάνουν νόημα? Τα καταλαβαίνουμε. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα το καθένα ξεχωριστά. Μεσοπλεύρη, η έσω και η έξω, υποπλεύρη και ο εγκάρσιος θωρακικός. Πού εκφύονται ή αλλιώς πού βρίσκονται αυτοί οι μύες
και γιατί είναι και αναπνευστικοί μύες και πότε τη λειτουργούν, κατά τη διάρκεια της εισπνοής ή της εκπνοής. Πάμε, μέσο πλεύρη, έσω και έξω. Πού βρίσκονται? Βρίσκονται μέσα, εντάξει, προσέξτε εδώ, στο έσω ή έξω χείλος, αν είναι εξωτερική έξω, αν είναι εσωτερική έσω. Από το κάτω χείλος της πλευράς μέχρι το άνω χείλος της αμέσως υποκείμενης πλευράς. Όπως είναι εδώ οι δύο πλευρές, βρίσκεται ανάμεσα, πάει στα χείλη του. Ενέργεια. Ο έξω μεσοπλεύριος μυς, ανάσπαση των πλευρών κατά τη διάρκεια της εισπνοής. Ο έσω, κατάσπαση των πλευρών κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Υποπλεύρη μυες. Στο κάτω χείλος των κατώτερων πλευρών μέχρι τη μέσο επιφάνεια των πλευρών, 2 έως 3 πλευρών πιο κάτω. Εσωτερικά, ενέργεια. Όπως και ο έσω μεσοπλεύριος μυς, κατάσπαση των πλευρών κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Και ο εγκάρσιος ή αλλιώς στέρνοπλευρικός, εκφύεται στο στέρνο η καταφύγηση στις πλευρές, στέρνο, ξυφοειδής απόφυση, δεν είναι ξυφοειδής, να δει εδώ πέρα κάτω, απόφυση, στην έσω επιφάνεια, εντάξει, δεύτερης έως έκτης πλευράς, πλευρικός χόντρος, έσω επιφάνεια. Ενέργεια. Ασθενής κατάσπαση των πλευρών κατά την εκπνοή. Άρα, εγκάρσιος θωρακικός, υποπλεύριος και όλοι οι εσωτερικοί μύες, τι κάνουνε? Κατάσπαση των πλευρών κατά την εκπνοή. Ενεργούνε κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Δείτε, όταν εισπνέουμε, μεγαλώνει ο θωρακικός. Όταν εκπνέουμε, τι κάνει? Μικραίνει ο θωρακικός. Ανελκτήρες των πλευρών. Εδώ τη βλέπουμε αυτή την εικόνα, εντάξει. Οι ανελκτήρες των πλευρών που εκφύονται και που καταφύονται, εκφύονται στην άνω πλευρά, καταφύονται στην κάτω πλευρά. Πού βρίσκονται? Στην οπίστιο άκρο των πλευρών. Οπίστιος οδοντοτός. Άρα για να λέμε οπίστιος οδοντοτός, τι θα υπάρχει? Θα υπάρχει και πρόστιος οδοντοτός. Και αυτοί είναι αναπνευστικοί μύες. Τι κάνουνε? Ο άνω και ο κάτω. Δείτε εδώ πέρα. Αυτή η εικόνα δείχνει τον άνω οπίστιο οδοντοτό και αυτός είναι ο κάτω οπίστιος οδοντοτός. Προσέξτε, η εικόνα εδώ αριστερά μπορεί να σας μπερδεύει λιγάκι, γιατί έχει και την ομοπλάτη. Δεν καταφύεται στην ομοπλάτη, δηλαδή βλέποντας εδώ μπορεί να σας μπερδέψει και να πείτε αυτός μπορεί να είναι ο μίζον ρομβοειδής. Γιατί που είπαμε ότι καταφύεται στο έσω χείλος. Αν αφαιρέσουμε την ομοπλάτη, θα δείτε τη δίπλα εικόνα ότι η κατάφυση του οπίστιου, αυτός είναι ο άνω οδοντοτός, που είναι στην έξω επιφάνεια των πλευρών, στο οπίστιο άκρο των πλευρών. Να το, αγκανθώδης αποφύσης, το βλέπουμε, κατάφυση στην έξω επιφάνεια. Και αυτός είναι ο κάτω, αυτός εδώ, που βλέπουμε εδώ πέρα, ο κάτω. Αγκανθώδης αποφύσης, έξω επιφάνεια των πλευρών, των κατωτέρων πλευρών. Εδώ είναι ο μισός που φαίνεται, δηλαδή αυτή η πλευρά. Εδώ ο μισός, η δεξιά εικόνα που βλέπουμε, ο μισός ή κάτω, εντάξει. Διάφραγμα. Τι είναι το διάφραγμα? Είναι ο κύριος μυς της αναπνοής. Είναι ένα μειοτενόντιο πέταλο που διαχωρίζει το θώρακα από την κοιλία. Τα καταλαβαίνουμε, παιδιά? Πάμε να δούμε τώρα μερικές εικόνες, να δούμε αν μπορείτε να ξεχωρίσετε τους μύες. Αριστερή εικόνα πάνω, ποιος είναι αυτός? Τραπεζοειδής. Τραπεζοειδής, πάρα πολύ σωστά. Χωρίζεται σε 3 μοίρες, άνω, μέση και κάτω. Εκφύεται στο κέντρο εδώ που είπαμε, εντάξει. Περνάει όλες τις αγκανθώδεις αποφύσεις και φτάνει μέχρι το κρανίο, το ηνιακό οστό. Εντάξει, το έξω ηνιακό όγκωμα. Καταφύγεται στο 1/3 της κλίδας, στην εξωτερική πλευρά της. Πού αλλού περνάει και κάνει κατάφυση? Στο ακρόμιο, στη μεσαία μοίρα, η άγκανθα, και η κάτω τραπεζοειδής στην εσωτερική άκρο της ομοπλατιαίας άγκανθας και εδώ λίγο στο έσω άκρο της κλίδας. Η δίπλα εικόνα ποιος είναι? Ο ανελκτήρας. Ωραία. Ποιος θα μου πει ποια είναι η ενέργεια του ανελκτήρα? Η ανάσπαση
ομοπλάτης. Πάρα πολύ σωστά. Ανάσβαση ομοπλάτης. Εκφύεται. Στροφή. Όχι, όχι στροφή. Μόνο ανάσπαση. Όχι στροφή. Όχι ανάσπαση. Εντάξει. Ανάσπαση. Εκφύεται εγκάρτηση αποφύσης α1, α2, α3, α4 και καταφύεται στο έσω χείλος, στο άνω άκρο του χείλους, εντάξει, της ομοπλάτης. Η δίπλα εικόνα ποιος είναι? Έλα, παιδιά. Ο κάτω πίστης οδοντοτός. Ο πίστιος κάτω οδοντοτός. Πάρα πολύ ωραία. Μην μπερδεύεστε, εντάξει, μην μπερδευτείτε με κανέναν άλλον, Έγινε. Είναι σαν να κάνει δόντια εδώ. Έγινε. Στην έξω επιφάνεια των πλευρών. Αγκανθώδης αποφύση. Δεξιά εικόνα πάνω. Ελλάς ο ρομβοειδής. Πάρα πολύ σωστά. Ελλάς ο ρομβοειδής. Μεσαία εικόνα. Ο μίζος ρομβοειδής. Μίζος ρομβοειδής. Πολύ ωραία. Η κύρια ενέργεια του μίζο και Ελλάς ο ρομβοειδής τι είναι? Έλα, παιδιά. Προσαγωγή, απαγωγή. Και τα δύο. Άμα τραβήξει, τραβάει την ομοπλάτη προς το βελίο επίπεδο. Άρα τι κάνει μόνο? Η ανάσπαση. Και ανάσπαση, αλλά τι κάνει μόνο? Υπερέκταση. Ναι, παιδιά, ομοπλάτη. Προσαγωγή. Τραβάει την ομοπλάτη προς το κέντρο. Τι θα κάνει? Προσαγωγή. Προσαγωγή. Δεν μπορεί να κάνει απαγωγή. Μόνο προσαγωγή αυτός ο μυς. Θα υπάρχει, άρα προσέξτε, εδώ μιλάμε για προσαγωγή. Δεν έχουμε μιλήσει για απαγωγή. Απαγωγή θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα που θα το ξεκινήσουμε σήμερα, που θα δούμε ποιοι μύες κάνουν απαγωγή στην ομοπλάτη. Το καταλάβαμε? Δίπλα εικόνα. Με το λέιζερ. Μισός είναι. Έχει και από εδώ. Πάλι ο πίστης κάτω δοντός. Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ο πίστης κάτω δοντός. Δίπλα του. Ο Άνω. Ο Άνω, πάρα πολύ ωραία. Εδώ δέστε. Στην αυγενική μοίρα. Αγκανθώδης αποφύσης, αυγενική μοίρα. Πού, στις, εδώ στην αυγενική μοίρα, στις πού, γκάρσε από φύση των αυγενικών. Ποιος είναι αυτός? Ο σπληνιοειδής κεφαλικός. Φτιάχτω, πολύ σωστά. Αυγενικός, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς από κάτω, ποιος είναι που πάει το λέιζερ? Ο κεφαλικός. Πολύ σωστά. Αριστερή κάτω εικόνα. Ποιος είναι ο μυς? Λατής ρεχιές. Πολύ ωραία. Δίπλα εικόνα. Εντάξει, εδώ είναι λιγάκι δύσκολο να το θυμάστε και να το ξέρετε. Ο ημιακανθώδης, πολύ ωραία, κεφαλικός. Ο ημιακανθώδης κεφαλικός, μπράβο. Πολύ ωραία. Δίπλα. Μέσα αγκάνθιος. Μέσα αγκάνθιος, πολύ σωστά. Μπράβο σας, παιδιά, πάρα πολύ καλό τμήμα. Στο να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Πάμε. Ηλιακοί μύες. Αυτοί που ασχολείστε και εργάζονται ειδικά και τα αγόρια και όλα, συνέχεια προσπαθούν να τους κάνουν να φαίνονται από 2 χιλιόμετρα μακριά. Προστιοπλάγι οι μύες. Εντάξει, πάμε, αυτός ο εγκάρσιος είναι εσωτερικά. Ο ορθός, βλέπετε εδώ είναι ο εγκάρσιος, έχει μία θήκη που μέσα σε αυτή τη θήκη μπαίνει ο ορθός κοιλιακός. Εξωτερικά βρίσκεται ο έξω λοξός, που είναι το λέιζερ. Ακριβώς από μέσα είναι ο έσολοξός και ένας μικρός μυς εδώ πέρα μπροστά, ο πυραμοειδής. Θα ξεκινήσουμε τους μύες να τους λέμε από έξω και θα πάμε προς τα μέσα. Δηλαδή θα πούμε τον έξω, τον έσολοξό, τον εγκάρσιο και μετά θα πούμε τον ορθό και τον πυραμοειδή. Πάμε να τους δούμε. Εδώ βλέπουμε την άσκηση και που βρίσκονται οι μύες. Για να δείτε για την έκφυση και την κατάφυσή τους. Κύριε. Παρακαλώ. Ο πλάγιος είναι ο έξολοξός που λέμε. Ναι, παιδί μου, η πλάγη είναι η έξολοξή. Okay. Εντάξει, έξω και έξω. Λοιπόν, πάμε. Έξολοξός κοιλιακός. Το βλέπουμε εδώ από μπροστά, σαν εικόνα, και από το πλάι. Από το πλάι θα δούμε ότι τι έχει. Εδώ παπ κολλημένη στην έξω επιφάνεια των κατωτέρων πλευρών. Των 8 κατωτέρων πλευρών. Εντάξει, με 8 μήκες ταινίες από την έξω επιφάνεια.
και που καταφύγεται στη Λαγόνια Αγρολοφία, πρόσφυγα Λαγόνια Άγκανθα. Τα βλέπουμε εδώ. Πάμε. Ο έξολοξος. Ο έσολοξος έχει ένα σύνδεσμο που συνδέει το Λαγόνιο Στό με το ειδικό, εδώ φαίνεται στη δεξιά εικόνα κάτω, που λέγεται βουβονικός σύνδεσμος. Βουβονικός σύνδεσμος. Εκφύεται στο βουβονικό σύνδεσμο στη Λαγόνια Αγρολοφία και αυτός. Θωρακοσφυγική περιτονία, δεν μπορούμε να το δούμε πίσω. Θωρακοσφυγική περιτονία. Και καταφύεται, εντάξει, με τις οπίστες ιούς στις τέσσερις κατώτερες πλευρές. Εγκάρσιος. Νάτος. Εδώ έχω βάλει την εικόνα αριστερή κάτω, να δείτε είναι ορθός, δεν είναι ο εγκάρσιος. Αριστερά πάνω και δεξιά είναι ο εγκάρσιος. Απλώς και μόνο τον έχω βάλει για να δείτε πού μπαίνει μέσα ορθός. Βουβονικός σύνδεσμος, το μάθαμε. Νάτος. Εδώ φαίνεται ο βουβονικός σύνδεσμος. Πώς εδώ. Βουβονικός σύνδεσμος. Λαγόνια ακρολοφία, θωρακοσφυγική περιτονία, θώρακας και οσφυγική περιτονία. Στη δωδέκατη πλευρά, κατώτερους έξι πλευρικούς χόντρους και καταφύγεται στο ειδικό οστό. Ο ορθός εκφύεται στο ειδικό οστό, καταφύγεται πέμπτο, έκτο, έβδομο πλευρικό χόντρο. Ο πυραμοειδής μυς, ειδικό οστό, και η λευκή γραμμή, εδώ τη βλέπουμε. Και τώρα να δούμε την ενέργεια. Καταρχήν, όταν στεκόμαστε, στη όρθια θέση ή όταν καθόμαστε κιόλας, συγκρατούν τα σπλάχνα. Με σταθερό το θώρακα, δηλαδή άμα έχουμε ακίνητο το θώρακά μας, και τη λεκάνη, η σύσπασή τους, όταν αρχίζουμε και τι, κάνει μια συστολή, συμπιέζει την κοιλιακή τα σπλάχνα μας, εντάξει, και βοηθάει στην εκπνοή. Να κι άλλος ένας που βοηθάει στην εκπνοή. Με ακίνητη την πιελό, δηλαδή ας θα πατήσουμε την πιελική ζώνη και αρχίσουμε και κάνουμε τι, κάμψεις, τότε τι κάνει, ποιος δουλεύει, ο ορθός κοιλιακός και η λοξή. Τι κάνουνε, φέρνουν το σώμα προς τα εμπρός. Τότε αρχίζουμε και τι, δουλεύουμε τους κοιλιακούς μας. Μπορούμε να τους δουλεύουμε και ανάποδα. Αν σταθεροποιήσουμε τον κορμό μας, και τι κάνουμε, ανεβάζουμε τα πόδια προς τα ψηλά, κάνουμε ψαλιδάκια παραδείγματος χάρη, πάλι ενεργούν οι κοιλιακοί μύες. Το καταλάβαμε αυτό? Το καταλάβαμε? Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα, τους πλάγιους. Όταν βρουν από τη μία πλευρά, κάνουν τον κορμό στα πλάγια, όταν θέλουν να κάνουν πλάγιους κοιλιακούς. Οι λοξοί στρέφουν την πρόσθετη επιφάνεια της κοιλιάς προς την άλλη πλευρά. Η έσολοξή προς το αντίστοιχο πλάγι. Εδώ έχει μια άσκηση που ενεργεί. Εντάξει, δουλεύουν οι κοιλιακοί για να μπορούμε να τους δούμε. Εδώ ο έξολοξός. Ο έσολοξός πώς βρίσκονται. Ο ορθός. Λοιπόν, οπίστημίες. Εντάξει, ποιοι είναι οι οπίστημίες τώρα? Που και αυτοί βοηθάνε στην κάμψη του κορμού. Εντάξει. Είναι ο μείζον και ελάσσον ψωήτης. Να ο ελάσσον. Εδώ δεξιά είναι ο μείζον. Και από κάτω είναι ο λαγόνιος. Και ένας άλλος μύς που βρίσκεται στην πίσω πλευρά, στο λαγόνιο οστό και στις πλευρές, που είναι ο τετράγωνος οσφυγικός. Πιστεύω να καταλαβαίνετε από πού έχει πάρει την ονομασία του. Αν δημιουργεί ένα τετράγωνο και που βρίσκεται στην οσφυγική μοίρα. Ο ελάσσον ψωήτης. Εκφύεται φοδέκατο θωρακικό, πρώτο οσφυγικό. Κατάφυση στην ανώνυμη γραμμή πίσω από το λαγονοκτενικό όγκωμα. Θυμηθείτε, από το ειδικό οστό στην ειδικό φήμα, απίσω πλευρά του, αυτό είναι εδώ πέρα ακριβώς, εδώ πέρα που είναι πάνω το λέιζερ, είναι το λαγονοκτενικό όγκωμα. Ενέργεια συμβάλλει ελαφριά στην κάμψη του κορμού. Άμα τραβήξει, κάνει κάμψη ο κορμός. Γιατί μιλάγαμε, γιατί τους χρησιμοποιούμε. Για να δούμε αυτός τώρα ο λαγονοψωήτης. Θα τον ξανασυναντήσουμε πάλι μετά στους μύες του ισχύου. Γιατί ενεργούν και στο ισχύο. Θυμηθείτε τι είπαμε. Ο μύς αυτός ο συγκεκριμένος, τι κάνει. Όταν ενεργεί, οι δυνάμεις που ασκούνται, ασκούνται και στην έκφυση και στην κατάφυση. Άρα στην έκφυση του κάνει τον κορμό. Στην κατάφυση του
Τι κάνει, κάμπτει το ισχύο. Δείτε, μίζοψοίτης. Πού εκφύεται? Εκφύεται στα σποδηλικά σώματα, εντάξει, στα χείλη των σποδηλικών σωμάτων, μέσω σποδήλιους δίσκους, των οσφυγικών σπονδύλων και στις εγκάρσεις αποφύσεις. Πού καταφύγεται, θυμηθείτε τι είπαμε στο νάνο επίβληση του μυρίου οστού, τι έχουμε, μίζων και ελάσσων τροχαντήρας. Καταφύγεται στον τροχαντήρα, στον ελάσσο. Τι κάνει σαν ενέργεια, κάμψη στο ισχύο, εκτός από κάμψη του κορμού και βοηθάει στην οσφυγική λόρδωση. Λαγόνιο. Να το πράσινο που βλέπετε εδώ. Πού εκφύεται? Στα 2/3 του λαγόνιου βόθρου. Έσω χείλος, να το, της λαγόνιας ακρολοφίας. Κατώτερο τμήμα του ιερού, κατάφυση και αυτός, όπως και ο μείζων ψωίτης, στον ελάσσον τροχαντήρα. Ενέργεια. Κάμπτη, κάμψη και έξω στροφή του ισχύου. Πρόστια κλίση της λεκάνης. Άρα ενεργεί και στον κορμό και στο ισχύο. Συνεργασία λαγώνει με μίζον. Κάμψη του μύρου προς την πιελό. Να το, εδώ είναι καλή εικόνα. Και συγχρόνως έξω στροφή του μυρίου. Κάμψη του σώματος και της πιελού προς τα εμπρός. Όταν ενεργούν για τις δύο πλευρές. Αύξηση της οσφυγικής λόρδωσης στον κορμό. Εδώ είναι όταν κάνουμε κοιλιακούς. Βλέπουμε. Και πάμε τώρα. Τετράγωνος οσφυγικός και αυτός. Εξηγήσαμε από πού έχει πάρει την ονομασία του. Ενέργεια σταθεροποιεί τη 12η πλευρά κατά την αναπνοή. Κάμπτει την οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης προς την πλευρά του όταν ο πυελαιός είναι ακίνητη. Έκταση της οσφυγικής μοίρας όταν δούμε συγχρόνως μοίες και των δύο πλευρών. Αυτό ήταν το μάθημα που τελειώσαμε το προηγούμενο. Θα συνεχίσουμε τώρα. Έχουμε καμιά ερώτηση μέχρι στιγμής? Ερωτήσεις? Θα δείξει. Πού μπερδευτήκατε? Δεν θυμάμαι, κύριε. Πολλά είπατε. Θα τα διαβάσουμε και θα σας... Είναι πιο λίγα. Δεν είπα πολλά σχέση με το προηγούμενο. Πάμε. Ναι. Πάμε, προχωράμε τώρα να κάνουμε μερικές διαφάνειες που θα κάνετε και με τον κύριο καθηγητή στο επόμενο, στο σημερινό σας μάθημα, έτσι για να καταλάβετε. Μιλήσαμε για τους οπίσθιους μύες του κορμού. Τώρα θα μιλήσουμε για τους πρόσθιους και θα τελειώσουμε με τους μύες του κορμού. Πρόσθιους μύες του κορμού. Μύες που ενεργούν στη νομική ζώνη και το άνω άκρο. Ποιοι είναι αυτοί οι μύες? Ο υπερακάνθιος, από που έχει πάρει την ονομασία του, βρίσκεται πάνω από την άγκανθα της ομοπλάτης. Υπακάνθιος, μίζον και λάσος στρογγύλος, είναι στρογγυλοί μύες. Ο τρικέφαλος, να το, ο αγωνιαίος. Οι δελτοειδείς μύες που είναι, χωρίζονται και αυτοί σε τρεις μύες, πρόσθιος, μεσαίος και οπίσθιος μύες. Ο υποπλάτιος βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια της ομοπλάτης. Κόρακοβραχιόνιος μύες, εδώ. Δικέφαλος βραχιόνιος και πρόσθιος βραχιόνιος μύες. Οι οπίσθιες μύες που ενεργούν στην ομοπλάτη που μάθαμε σήμερα, στο προηγούμενο μάθημα, ήταν ο τραπεζοειδής, ο ανελθύνας της ομοπλάτης, ο μίζων και λάσσων ρομποειδής και ο πλατής βραχίος. Πάμε να δούμε τώρα και πρόσθιους μύες που ενεργούν στην ομοπλάτη. Ποιοι είναι αυτοί? Ο μικρός θωρακικός, ο πρόσθιος οδοντωτός και ο υποκλίδιος. Πάμε να τους δούμε τον καθένα ξεχωριστά. Μικρός θωρακικός βρίσκεται κάτω από το μεγάλο. Πού εκφύεται? Εκφύεται στην έξω επιφάνεια τρίτης, τέταρτης και πέμπτης πλευράς και καταφύγεται στην κορακοειδή απόφυση. Θυμηθείτε τι σας έχω ξαναπεί για την κορακοειδή απόφυση. Τρεις είναι οι μύες που προσφύονται στην κορακοειδή απόφυση. Ο κορακοβραχιόνιος, ο μικρός θωρακικός και η μία κεφαλή από ποιον? Από τον δικέφαλο βραχιόνιο μύη. Πού καταφύγεται στην κορακοειδή απόφυση, τον είδαμε για το μικρό. Ενέργεια. Προσέξτε τι είναι η ενέργεια. Τι κάνει όταν γίνεται η συστολή, τραβάει η έκφυση, δεν μπορεί να κινηθούν, δεν μπορεί να ανοίξουν οι πλευρές. Εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διάρκεια της αναπνοής να βοηθήσει.
αλλά κυρίως τι κάνει, τραβάει την κορακοειδή απόφυση, δηλαδή την ομοπλάτη. Και έχει σαν συνέπεια τι να κάνει, να ανοίξει την ομοπλάτη, απαγωγή που δεν είχαμε κάνει, να την τραβήξει προς τα κάτω, να κάνει κατάσπαση και κάτω στροφή της ομοπλάτη. Μιλήσαμε στο σημερινό μάθημα βέβαια για τους οπίσθιους, οπίσθιο άνω και κάτω οδοντοτό. Τώρα να, ο πρόσθιος οδοντός, που εκφύεται, εντάξει, στην έξω επιφάνεια των 9 πρώτων πλευρών. Και πού καταφύεται, άμα το δείτε εδώ πώς γυρνάει, στο έσω χείλος της ομοπλάτης. Εντάξει, στο έσω χείλος της ομοπλάτης καταφύεται. Άρα και στο νότιο χείλος. Απαγωγή, στροφή της ομοπλάτης, όπως ο μικρός φορακικός που είπαμε πριν από λίγο. Απαγωγή, στροφή της ομοπλάτης και μπορεί να καθυλώσει την ομοπλάτη στο θώρακα. Υποκλίδιος, το λέει και η λέξη, που βρίσκεται κάτω από την κλίδα. Που εκφύεται στον χόντρο της πρώτης πλευράς, στον ιαλόδη χόντρο. Καταφύγεται κάτω από την επιφάνεια της κλίδας. Η κλίδα σε αυτό το άκρο κάνει άθρωση με το ακρόμιο που βρίσκεται το ακρόμιο πάνω στην ομοπλάτη. Άρα τραβώντας την κλίδα προς τα κάτω, τι μπορεί να κάνει, κατάσταση της ομοπλάτης. Επίσης είναι καταπνευστικός μυς και αυτός. Κινήσεις στην ομοπλάτη. Τι κινήσεις έχουμε, ανάσπαση, κατάσπαση, προσαγωγή, απαγωγή, άνω και κάτω στροφή. Μέχρι εδώ, άμα τους δούμε, τους έχω βάλει και τους μύες, εντάξει, για να μην τα ψάχνετε, δηλαδή ανάσπαση, ανελκτήρας, ρομποειδής, τραπεζοειδής, κατάσπαση, τραπεζοειδής, υποκλίδιος, μίζοθωρακικός, ελάσσοθωρακικός και πλάτης ραχίεως, τραπεζοειδής και ρομβοειδής προσαγωγή και απαγωγή προς τους οδοντός ελάσσοθωρακικός, άνω στροφή προς τους οδοντός τραπεζοειδής και κάτω στροφή ελάσσον θωρακικός και ρομβοειδής. Έχουμε τίποτα ερωτήσεις μέχρι τώρα? Έχουμε καμιά ερώτηση, παιδιά? Κύριε, ακούγω.